τώρα να παραμείνουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά να πάμε σε πιο ερασιτεχνικό επίπεδο, καθώς πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε επίσημα η σύναψη συνεργασίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Νίκη Πολυγύρου. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο πρόεδρος της ομάδας της Χαλκιδικής, ο κύριος Γιάννης Τζιρίτης, και θα μιλήσουμε για αυτή τη συνεργασία. Καλησπέρα σας, κύριε Τζιρίτη. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Καταρχάς, θα ήθελα να μας πείτε τι περιλαμβάνει ακριβώς αυτή η συνεργασία, αυτή η συμφωνία μεταξύ της Νίκης Πολυγύρου και του ΠΑΟΚ. Η συνεργασία έχει πολλά κομμάτια. Το πρώτο και κυριότερο έχει να κάνει με το θέμα ότι η ομάδα μας θα ακολουθεί το προπονητικό πρόγραμμα των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι προπονητές μας, οι τέσσερις στον αριθμό, θα ακολουθούν σεμινάρια στην Τούμπα μία φορά τουλάχιστον το μήνα. Και το τρίτο έχει να κάνει με μια άλλου είδους συνεργασία. Θα έχουμε τη βοήθεια εργοφυσιολόγου, διατροφολόγου, ψυχολόγου, το οποίο αυτοί θα επισκέπτονται κάποιες στιγμές μέσα στην αγωνιστική χρονιά τα παιδιά, για να λύνουν τα όποια προβλήματα μπορεί να υπάρξουν. Οι οποίοι εργοφυσιολόγοι και διατροφολόγοι θα είναι από τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι μέλη της ΠΑΟΚ. Πώς προέκυψε αυτή η συμφωνία, τι προηγήθηκε για να φτάσουμε στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ? Πριν τη συμφωνία έχει να κάνει με το θέμα ότι η Ακαδημία της Νίκης Πολυγύρου, που είναι κόσμημα για τη Χαλκιδική, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια ίδια αυτή τη στιγμή, και μπορώ να σας πω και σχεδόν σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι τυχαίο ότι πρώτη μας πλησίασε η ΑΕΚ, έτσι, το τμήμα υποδομών, ο Ντίνος Παπαποστόλου που ήταν υπεύθυνος, ο οποίος ήρθε ο άνθρωπος, είχαμε μια μια επικοινωνία. Οι άνθρωποι ήρθαν, τους στείλαμε φυσικά και υλικό και είδαν ότι πραγματικά έχουμε ξεπεράσει το θέμα του ερασιτεχνικού σωματείου. Μπορώ να σας πω με τα πάσης βεβαιότητας ότι έχουμε φτάσει σε σημείο το οποίο είναι λίγα τα σωματεία τα ερασιτεχνικά στη Βόρεια Ελλάδα που είναι τόσο πολύ οργανωμένα. Από εκεί και πέρα, μετά την ΑΕΚ, ενδιαφέρθηκε και ο ΠΑΟΚ, και φυσικά λόγω του γεγονότος ότι εντάξει, θα σου γίνουν πολύ πιο κοντά. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αρκετοί περισσότεροι, τουλάχιστον στη Χαλκιδική. Και κάπως έτσι προέκυψε. Κάναμε ένα ραντεβού με τον κύριο Πουρλιωτόπουλο, συζητήσαμε τα θέματα. Τον ενδιάφερε η συνεργασία με εμάς. Εμάς μας ενδιαφέρει οπωσδήποτε συνεργασία με μια μεγάλη ΠΑΕ, και είναι γεγονός ότι είναι αρκετά τα ωφέλη τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε. Συν το γεγονός ότι εμείς κάθε χρόνο θέλουμε την ομάδα και τις ακαδημίες μας, ειδικά τις ακαδημίες μας, γιατί τις λατρεύουμε, να τις πηγαίνουμε ένα σκαλοπάτι επάνω. Σύμφωνα με τα όσα έχετε συζητήσει και έχετε συμφωνήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αυτή η συμφωνία έχει να κάνει με μεγάλο μέλλον, να το πω. Για πολλά χρόνια θα υπάρχει αυτή η συμφωνία? Ουσιαστικά, επειδή και οι δυο, έτσι όπως το συζητήσαμε, δεν θέλαμε μακροχρόνια δέσμευση, και πρώτος από όλους εγώ, γιατί είμαι και υπόλογος απέναντι στους γονείς που εκπροσωπώ, ξεκινήσαμε με ένα χρόνο να τους δούμε και να μας δούνε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Πιστεύω ότι η συνεργασία θα μπορέσει να πάει, αν είναι αμφίδρομη φυσικά, ότι θα μπορέσει να πάει αρκετά ψηλά, αρκετά μακριά. Η Νίκη Πολυγύρου, εσείς η ομάδα σας, το σωματείο του Πολυγύρου, συμμετέχετε επί σειρά ετών στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, είτε στο τοπικό Χαλκιδικής, είτε στην Δέλτα Εθνική. Έχοντας παράλληλα όμως και ένα μεγάλο αριθμό παικτών στις ακαδημίες σας, που ουσιαστικά αποτελεί και το μέλλον της ομάδας. Ξεκινήσαμε και προσπαθούμε να κάνουμε, είμαστε μια παρέα γονιών ουσιαστικά, που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Έχουμε παραμερίσει τα οπαδικά μας αισθήματα, τα οποία φανταστείτε ότι υπάρχουν παουτζίδες, υπάρχουν αριανοί, υπάρχουν ολυμπιακοί, όχι γάβρο δεν έχουμε. Υπάρχουν αεκτζίδες όπως ο υποφαινόμενος, αλλά πρώτα απ' όλα βλέπουμε το θέμα είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει και αυτό το οποίο κοιτάμε είναι το μέλλον των παιδιών. Τα παιδιά είναι αρκετά και θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που γίνεται συνήθως. Δηλαδή, θέλουμε να χτίσουμε την ομάδα ουσιαστικά πάνω στις ακαδημίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φτάσει η ομάδα ψηλά, αλλά να βασίζεται στα δικά της παιδιά. Κύριε Τζιρίτη, για να φτάσει μια ομάδα ψηλά και ειδικά στο κομμάτι των ακαδημιών, χρειάζονται και απαραίτητες υποδομές. Εσείς, ως Νίκη Πολυγύρου, τις έχετε αυτές τις υποδομές, έχετε τα γήπεδα και τις εγκαταστάσεις για να φτάσετε ψηλά? Υπάρχουν εγκαταστάσεις, οι οποίες βέβαια αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή συζητάμε με τη Δημοτική Αρχή και έχουμε διαβεβαίωση ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρχουν μεγάλα πράγματα, θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα στον Πολύγυρο. Και τι κερδίζει ένα παιδί, ένα νεαρό παιδί, με το να έρθει στην Νίκη Πολυγύρου? Γιατί να έρθει, γιατί να φέρει κάποιος γονιός το παιδί του στην Ακαδημία της Νίκης Πολυγύρου? Πρώτα απ' όλα είναι αθλητισμός. Είναι ιδεώδες,
διδάσκουμε κάτι διαφορετικό. Οι προπονητές είναι πολύ καλά επιλεγμένοι από εμάς και είναι άνθρωποι που είναι σαν εμάς. Ουσιαστικά δεν είναι εντελώς ερασιτεχνική η σχέση. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τα χρήματα, το τι τους δίνουμε, τι παίρνουν κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι κάτι διαφορετικό. Πέραν τούτου, ο αθλητισμός, όπως και να το πάρουμε, σε όποιο άθλημα και αν ασχοληθεί το παιδί, είναι κέρδος. Και κέρδος γιατί θα μείνει μακριά από όλα τα υπόλοιπα της μάστιγας της εποχής. Όταν το παιδί μάθει να αθληθεί και μάθει το γήπεδο, όλα τα άλλα πιστεύω ότι θα έχει αναπτύξει ισχυρές άμυνες και δεν θα μπορέσουν να το βρουν. Από τα λεγόμενά σας, αναφέρετε συνεχώς τη λέξη παιδί. Άρα, αυτό είναι και ο στόχος σας, να φέρετε τα παιδιά στο ποδόσφαιρο, στην Ήγη Πολυγύρου και να αποτελέσουν το μέλλον αυτής της ομάδας, αυτού του σωματείου. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος μας. Ήδη φέτος μπαίνουμε στην 6η χρονιά τη λειτουργία της Ακαδημίας και πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι θα πάμε για αρκετά χρόνια ακόμα, όσο αντέξουμε βέβαια. Τα οικονομικά, όπως γνωρίζετε, είναι δύσκολα, αλλά η τοπική κοινωνία έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχει αγκαλιάσει την ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε αυτή την ομάδα πραγματικά, οι οποίοι αφιλοκερδώς δέχονται και βοηθάνε και είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου. Γι' αυτό και είναι τόσο δυνατό και γι' αυτό πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα πάει τόσο καλά. Είστε αισιόδοξος λοιπόν, αλλά από αυτή την συμφωνία με τον ΠΑΟΚ υπήρξαν αντιδράσεις τόσο θετικές όσο και αρνητικές ή όλος ο κόσμος το εξέλαβε θετικά ως συνεργασία? Επειδή σας είπα προηγουμένως ότι επειδή ο Πολύγυρος είναι μια μικρή κομμόπολη και γνωρίζουν όλοι ο ένας τον άλλον, σας είπα ότι εγώ είμαι ΑΕΚτζής. Ήρθε η ΑΕΚ στον Πολύγυρο και κάναμε συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, όταν εμείς δίνουμε το καλό παράδειγμα ότι δεν μας ενδιαφέρει η οπαδική μας προτίμηση, αλλά κοιτάμε το μέλλον και το σωστό για τα παιδιά, δεν μπορεί κανείς να έρθει να σου πει την επόμενη μέρα γιατί με αυτόν και όχι με τον άλλον. Σύν το γεγονότος ότι η αλήθεια είναι ότι από τότε που δημοσιοποιήθηκε η συνεργασία μας με τον ΠΑΟΚ, δεν είχαμε, η αλήθεια είναι, προβλήματα. Δηλαδή, ο κόσμος πραγματικά κατάλαβε και αρχίζει και καταλαβαίνει λίγο περισσότερα πράγματα. Όταν είναι το παιδί μπροστά, για το καλό του παιδιού, το καταλαβαίνουν και δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ευτυχώς. Και για να ολοκληρώσουμε, οι δικές σας βλέψεις ως Νίκη Πολυγύρου, ποιες είναι μέσω αυτής της συνεργασίας με έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδας, όπως είναι ο ΠΑΟΚ φυσικά? Το πρώτο μας θέμα, σας είπα και προηγουμένως, είναι η τεχνογνωσία. Διότι όσο καλό και προπονητή να έχεις, δεν μπορείς να πληρώσεις τον καλύτερο. Το πρώτο θέμα είναι εκεί. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μας δίνει αυτή τη δυνατότητα μέσα από τη συνεργασία αυτή να μάθουν οι προπονητές μας, να μάθουν πράγματα και εμείς οι ίδιοι. Και αυτά τα πράγματα σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός, να μπορέσουμε να δώσουμε σε δικά μας παιδιά τα οποία θα τα ετοιμάσει ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν θυμάμαι, σας το είπα, οι προπονητές μας θα κατεβαίνουν μια φορά, θα κάνουν σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί όχι να φτάσουν και αυτοί πιο ψηλά στην επαγγελματική τους καριέρα. Να το κάνουν επάγγελμα πλέον τον προπονητή. Mm-hmm. Που φυσικά είναι και το όνειρο των περισσότερων παιδιών να ξεκινάνε, ειδικά σε νεαρή ηλικία, να παίξουν ποδόσφαιρο. Είναι αλήθεια αυτό. Θέλουν κάποια στιγμή να αγωνιστούν σε κάποια μεγάλη ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιρίτη. Να είστε καλά. Να πάνε όλα καλά φυσικά και ακόμα περισσότερα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε να είμαστε ακόμα πιο οργανωμένοι και να είναι ακόμα καλύτερο το επίπεδο της συνεργασίας μας. Φυσικά το βήμα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας είναι πάντα ανοιχτό για να προάγει και να δείχνει τέτοιες συμφωνίες και γενικά όλα τα ερασιτεχνικά αθλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιρίτη. Να είστε καλά, εγώ σας. Καλό σας βράδυ.